Οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική και στην Κορινθία συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή, η εικόνα που παρουσιάζουν τα σημαντικότερα μέτωπα στα οποία επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις διαμορφώνεται ως εξής. Στην περιοχή της Κινέτας, η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στην κατάσβεσή της επιχειρούν 228 πυροσβέστες με 114 οχήματα και 56 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 13 οχήματα ΟΤΑ, 10 βιτιοφόρα οχήματα και 5 μηχανήματα έργου. Από αέρος επιχειρούν 13 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Στην περιοχή Καλλιτεχνούπολη του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου Αττικής επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 96 οχήματα, 90 άτομα πεζοπόρο τμήμα, εκ των οποίων 44 Κύπροι, 10 οχήματα ΟΤΑ, 5 μηχανήματα έργου και 1 ελικόπτερο. Στο Ζεμενό Κιά του Κορινθίας επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 30 οχήματα και 24 άτομα πεζοπόρο τμήμα. Στις πυρκαγιές της Αττικής συνδράμουν 64 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Κύπρο, 2 αεροσκάφη από την Ιταλία και βοήθεια από τη Ρουμανία. Οι δυνάμεις αυτές έχουν κινητοποιηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής δρούν μεικτές περιπολίες του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και εθελοντών για την αναζήτηση αγνοωμένων. Επίσης, στην περιοχή της Κινέτας και της Ραφίνας διενεργούνται 195 περιπολίες της αστυνομίας το 24ωρο και 39 μεικτές περιπολίες αστυνομίας, πυροσβεστικής και ενόπλων δυνάμεων, ενώ το συνολικό προσωπικό των περιπολιών είναι 525 άτομα. Σήμερα, μέχρι τις 6 το απόγευμα, η κατάσταση των νοσηλευωμένων έχει ως εξής. Συνολικά νοσηλεύονται 60 ενήλικες, από τους οποίους οι 11 είναι διασωληνωμένοι και 4 παιδιά, από τα οποία κανένα δεν διατρέχει κίνδυνο. Χθες ξεκίνησαν οι αυτοψίες που διενεργούν οι μηχανικοί του Υπουργείου Υπεδομών και Μεταφορών στις πληγήσεις περιοχές. Κατά τη χθεσινή μέρα συνέδραμαν στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής 188 μηχανικοί του Υπουργείου, ενώ σήμερα 320 μηχανικοί του Υπουργείου έχουν μεταβεί στο Δήμο Μαραθώνα, στο Δήμο Ραφίνας και στο Δήμο Μεγαραίων. Στους Δήμους Μαραθώνα και Ραφίνας και Μεγαραίων έχουν γίνει ως τώρα 1.992 αυτοψίες. Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών χθες μετέφερε περισσότερα από 125 κατεστραμμένα από την πυρκαγιά αυτοκίνητα προκειμένου να ανοίξουν οι αποκλεισμένοι δρόμοι στο μάτι του Δήμου Μαραθώνα. Τα κέντρα υγείας Νέας Μάκρης, Ραφίνας και Σπάτων λειτουργούν ομαλά και ενισχυμένα με αυξημένη δύναμη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και πλήρη υποστήριξη σε μέσα και υγειονομικό υλικό. Παράλληλα, η πρώτη υγειονομική περιφέρεια με το ΕΚΕΠΗ συντονίζει κλιμάκια αποτελούμενα από γιατρούς του Κελπνό, τους γιατρούς του κόσμου και τους γιατρούς χωρίς σύνορα, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες περίθαλψης στις πληγήσεις περιοχές, ενώ την ίδια ώρα στο κέντρο υγείας Ραφίνας συγκεντρώνεται φαρμακευτικό και άλλο υλικό. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι οι πολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν ήδη πρώτης ανάγκης μπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή 210-4819-001 του κέντρου Logistics της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει αναλάβει το συντονισμό για τη συλλογή και τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης στους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές.